Πρόεδρε, ήρθαμε εδώ σήμερα εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Το καλοκαίρι, το Κρεονέρι, άλλωστε είναι ένας κοντινός προορισμός από το Αγρίνιο και από διάφορες άλλες περιοχές που αναζητούν ωραίες παραλίες. Βλέπουμε έχει ξεκινήσει η καθαριότητα στις παραλίες. Πώς είναι η συνεργασία μέχρι τώρα, γίνονται οι εργασίες που πρέπει να γίνουν? Καλημέρα, κύριε Λιμάρη. Ναι, ξεκινήσαμε νωρίς σήμερα, φέτος. Γιατί? Εμείς κάθε χρόνο αρχές Φεβρουαρίου στέλνουμε κάποιο έγγραφο στο Λιμενικό Ταμείο Ετωλογαρνανίες, Μεσολογίου μάλλον ήτανε, και για καθαρισμό. Δυστυχώς μετά την δημοσίευση στο φύλλο της κυβερνήσεως ότι προσχωρούμαστε στα δημοτικά λιμενικά ταμεία, έχει διαλυθεί, δεν έχει γίνει ακόμα η παράδοση παραλαβή. Και φέτος οι παραλίες μας εδώ στο Κρυονέρι, όπως και στη Βασιλική από ό,τι γνωρίζω, είμαστε ξεκρέμαστοι. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα. Σε ένα meeting που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημαρχείο, παρουσία του Δημάρχου και του κυρίου Κοτσανά, του κυρίου Πολωνίφη, συζητήσαμε αυτό το θέμα, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται και ορειβάτες έρχονται αυτή την εποχή και ξένος κόσμος έρχονται, ειδικά τα Σαββατοκύριακα γεμίζει κόσμο. Και ήταν σε μια άθλια κατάσταση η παραλία μας, καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα, όλα τα πάντα. Πήραμε λοιπόν μια πρωτοβουλία ότι τον τόπο μας πρέπει να τον προστατεύσουμε μόνοι μας τελικά. Γιατί οι αρμόδιοι, αυτοί που διορίζονται από το κράτος, μας γράφουν στα παλιά τους υποδήματα. Και εδώ, πριν ολοκληρώσω το τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή, έχω την εντύπωση ότι τόσα χρόνια αυτή η υποβάθμιση που υπάρχει στο Κρυονέρι, πιστεύω ότι γινόταν εσκεμμένα από κάποιους φορείς. Όχι από πλειοψηφία ανθρώπων, από κάποιους φορείς, και δεν ξέρω το λόγο γιατί. Το Κρυονέρι έχει μια ιστορία. Υπήρχε συγκοινωνία παλιά με την Πάτρα, υπήρχε ο σιδηρόδρομος, έρχονται κόσμος, έρχονται ιστιοφόρα, γεράζουν εδώ στο λιμάνι μας και δεν βλέπουμε, γιατί μας υποτιμάνε συνέχεια. Δεν δίνουν βάση καθόλου. Φωνάζουμε, στέλνουμε έγγραφα. Στον τελευταίο χρόνο έχουν αλλάξει 4 προέδροι στο Λιμενικό Ταμείο Μεσολογίου. Ο μόνος που είχε δείξει ενδιαφέρον και ήταν λίγη η θητεία του ήταν ο Πάνος ο Παπαδόπουλος. Είχε έρθει ο άνθρωπος εδώ, έκανε αυτοψίες, σχεδιάσαμε να κάνουμε. Θα σας δείξω μετά, θα πάμε πιο κάτω και θα σας δείξω προβλήματα όπου είχαμε και ατυχήματα. Δεν μας δίνουν βάση καμία. Όσον αφορά εδώ και την παραλία μας, εδώ την πλάζ του Κρυονερίου. Μετά το meeting αυτό που είχαμε, ζήτησα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Κουτσανά, και τον κύριο Πολωνίφη, τι θα κάνουμε. Και είπανε θα προχωρήσουμε και θα το καθαρίσουμε μόνοι μας. Δεν θα αφήσουμε τον τόπο μας έρμεο, επειδή το θέλουν κάποιοι. Και αυτό κάναμε. Και δεν θα χαμπαριάζουμε τίποτα. Θα προχωράμε όταν είναι για το συμφέρον της κοινωνίας και των πολιτών. Θα προχωράμε και θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λέων, ο Δήμος Ναυπακτίας έχει δικό του. Υπάρχει λιμενικό ταμείο του Δήμου Ναυπακτίας. Έχουν γίνει ενέργειες από την πλευρά του Δήμου, ώστε η παραλία του Κρυονερίου, οι παραλίες μάλλον του Κρυονερίου, να περάσουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο? Ο κύριος Φράγκος έχει ενδιαφερθεί πάρα πολλές φορές και από ό,τι γνωρίζω την Τετάρτη μαζί με τον κύριο Σιαμαντά υπάρχει ραντεβού στο Υπουργείο ώστε να ξεκαθαρίσει πλέον το θέμα εδώ πέρα με την παραλία. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, έμαθα, από κάπου έμαθα, κάποιος κύριος Τελώνης έχει αναλάβει, γιατί ακόμα δεν έχουμε περάσει. Να περάσουν οι φάκελοι, τα έγγραφα, να είμαστε λιμενικό ταμείο Ναυπάκου. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μόνο στο ΦΕΚΤΟ έχει γράψει, τίποτα άλλο. Εγώ προσπάθησα 4 φορές, το λέπανα από το γραφείο μου στο κινητό του, δεν το σήκωσε ποτέ. Δεν θα αφήναμε την περιοχή μας εμείς, ξεκρέμαστε εδώ πέρα εδώ. Και ούτε θα την αφήσουμε. Πιστεύω την Τετάρτη που θα ανέβει ο κύριος Σιαμαντάς πάνω στην Αθήνα, στο Υπουργείο, να ξεκαθαρίσει το θέμα και σύντομα πλέον να είμαστε λιμενικό ταμείο Ναυπάκου. Γιατί υπάρχει και όραμα και όρεξη, ώστε να κάνουμε 5 πράγματα στον τόπο μας. Θέλουμε να φέρουμε κόσμο, θέλουμε να φέρουμε τουρισμό, θέλουμε να αξιοποιήσουμε την περιοχή μας. Και πρέπει να μας λύσουν τα χέρια, όχι να μας τα δένουν. Εδώ βρισκόμαστε στο μόλο του Κρυονερίου, 2015. Τραβήξτε πλάνα εδώ πέρα. Εδώ πέρσι έπεσε κάποιος νεαρός, 14-15 χρονών, και πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα και με σπασίματα. 2015. Παρακαλάμε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια δεν βρίσκουμε άκρη πουθενά. Κοιτάξτε εκεί πέρα, κοιλιές, σίδερα, σκουριασμένα. Παρακαλάμε. Το Λιμεναρχείο πέρσι, όπου και ο Λιμενάρχης εκτελούσε και χρέη Προέδρου Λιμενικού Ταμείου, ήρθε εδώ πέρα και έβαλε μια. Έστειλε το περιπολικό και έβαλε μια ταινία, μια κορδέλα. Όταν του ζητήθηκε από εδώ, από κάποιους εκπροσώπους, να μεσολαβήσει η Τέρνα, να ρίξουν δάπεδο με πλέγματα, αυτό να το δέσουν καλά ώστε να είναι ασφαλές,
ήθελε να ζητήσει, και από την εταιρεία αν θα μπορεί να μπει νταλίκα. Τι δουλειά έχει νταλίκα, εδώ απαγορεύεται να μπαίνουν και οχήματα. Τι δουλειά έχει να μπαίνει νταλίκα, εδώ θέλουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο που έρχεται κάνει. Ξέρετε κύριε Δελημάρη, έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη και παθαίνουνε πλάκα. Λένε τι ωραίο πράγμα είναι και εμείς εδώ να έχουμε τρύπες, να κινδυνεύει ο κόσμος, να έχουμε σίδερα σκουριασμένα και να μην θέλουν κάποιοι, γιατί δεν το θέλουνε. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός εδώ πέρα. Να πούνε ναι ρε παιδιά, προχωράτε και εμείς μαζί σας, να σας βοηθήσουμε. Αυτό πρέπει να πούνε. Και θα πρέπει και αυτοί οι ανώτεροι, εν πάση περιπτώσει, να σκύψουν το κεφάλι τους καμιά φορά και να δώσουν λύσεις. Να δώσουν λύσεις. Ή αν δεν τ' αρέσει, δώστε μας αρμοδιότητα σε εμάς εδώ πέρα στα χωριά μας να πούμε. Να μπορούμε τα προβλήματά μας να τα λύνουμε μόνοι μας. Και να μην μας γράφουνε. Δεν φωνάζουμε, δεν είμαστε τρελοί που φωνάζουμε. Ακούμε τον κόσμο και εμείς τα λέμε. Εσείς αυτή την κατάσταση την έχετε περιγράψει στο Λιμενικό Ταμείο Μεσολογγίου. Θέλετε να έρθετε από το γραφείο μου να σας δώσω έγγραφα. Όταν θα φύγουμε από εδώ να σας δείξω έγγραφα. Πολλά έγγραφα. Τα πετάνε στο καλάθι του να χρήσουν. Σας το λέω εγώ ξεκάθαρα. Δεν υπολογίζουν. Αφού σας λέω ήρθαν και βάλαν μια κορδέλα. Λέω ότι παίρνει ο αέρας. Λέει θα έχουν πει λέει σε παρακείμενο μαγαζί να πάνε να ξαναβάλει πάλι η κορδέλα. Είναι συμπεριφορές από οι υπηρεσίες του κράτους αυτές. Είναι συμπεριφορές. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Τι να πω. Εκείνο που θέλω να επισημάνω. Δεν είναι δυνατόν επικοινότητας γαλατά να έχουμε γαλάζια σημαία στο Κρυονέρι και να μην έχουμε ούτε σαν Δήμος Χάλκιας ούτε σαν Δήμος Αυπακτής να μην έχουμε γαλάζια σημαία. Εμείς από φέτος, με συνεννόηση με αρμόδιο αντιδήμαρχο, θα κάνουμε τις διαδικασίες για γαλάζια σημαία για το Κρυονέρι. Γιατί ταξίζει. Έχει καθαρά νερά, έχει τις λίμνες, τρέχουν νερό μέσα από το βράχο, είναι αριστούργημα. Και λέμε σε όλο τον κόσμο να επισκεφτούν το Κρυονέρι. Και ας μην μας βοηθάνε οι ανώτεροι. Εμείς θα τα καταφέρουμε στο τέλος και το Κρυονέρι θα γίνει ένα στολίδι. Βρισκόμαστε στη Γλύφα. Σε ένα από τα πιο ξακουστά σημεία του Κρυονερίου. Τα νερά είναι γάργαρα, φαίνονται μόνο για 2-3 μέτρα από ό,τι βλέπουμε εδώ. Δεν μπορούμε να τα δούμε πιο πέρα. Τι έχει γίνει σε αυτήν την περιοχή, ξέρω ότι έχετε κάνει κάποιες ενέργειες για να καθαριστεί γενικά εδώ η περιοχή. Καταρχήν αυτό που βλέπετε, αυτό το νερό που βλέπετε εδώ, είναι σε όλη τη λίμνη μέσα. Απλά είναι τα νεροκαλάματα, θέλει καθαρισμό. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, περιμένουμε κάποιες προσφορές από κάποιους εργολάβους για τον καθαρισμό. Έχουν κάνει τα απαραίτητα έγγραφα με κτηματικές κλπ. Που χρειάζονται για τον καθαρισμό. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Πιστεύω σε λίγες μέρες να ξεκινήσουμε ώστε να γίνει ο καθαρισμός. Έχει γίνει, έχει μπει και στο πρόγραμμα όσον αφορά για το ορειβατικό, για τις διαδρομές. Πιστεύω η διαμόρφωση της περιοχής Γλύφα και του βράχου είναι μονόδρομος πλέον. Το πλάνο σας, μάλλον το σχέδιο που έχετε σκεφτεί και εσείς σαν πρόεδρος και έχετε προτείνει, εκτός από τον καθαρισμό περιλαμβάνει κάτι άλλο? Εμείς θέλουμε μια πεζοδρόμηση γύρω-γύρω από τη λίμνη. Καταρχήν να αξιοποιηθεί και η πηγή της Καλλιρόης, γιατί έχει μια ιστορία και την ιστορία θα πρέπει να την αναδείξουμε με κάποιο τρόπο εκεί πέρα, ώστε να μαθαίνει ο κόσμος που έρχεται εδώ πέρα. Άλλοι πλάθουν ιστορίες για να φέρουν κόσμο. Εμείς έχουμε μια ιστορία και την έχουμε εγκατελειμμένη. Είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας. Είναι προσβάσιμο αυτό το σημείο. Είναι προσβάσιμο γύρω-γύρω η λίμνη. Είναι προσβάσιμο. Αυτό το σημείο, η πηγή αυτή. Ναι, είναι προσβάσιμο. Είναι προσβάσιμο, απλά κάποιοι παλιά πήγαν και τσιμεντοποιήσανε ένα φυσικό πράγμα. Έτσι, που δεν ήταν σωστό, ας πούμε. Πιστεύω ότι με τις ενέργειες και με τον προγραμματισμό που θα κάνει ο Δήμος, να επαναφέρουμε στη φυσική της μορφή την πηγή και με κάποια ενημέρωση που θα υπάρχει εκεί πέρα, ώστε να βλέπει και ο ξένος ο κόσμος που θα έρχεται εδώ πέρα τι ήταν ακριβώς εδώ πέρα. Έτσι, γιατί εντάξει, υπάρχει και αρχαιολογική, εδώ δίπλα είναι τα αρχαία, από ό,τι γνωρίζετε, που ήταν λουτρά. Έμπαινε το νερό από την Γλύφα και ήταν τα λουτρά, αρχαία λουτρά εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε τόνοι νερό φεύγουν κάθε μέρα, γεμίζει η θάλασσα. Απλά θέλουν συντήρηση όλα αυτά. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Πιστεύω.